κοινωνία. Τόσο με τον κύριο Στουρνάρα, όσο και με τον κύριο Προβόπουλο. Και ορθότατα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Προφανώς θα υπάρχει επικοινωνία. Πολύ σωστό. Μα δεν είναι το και θέμα. Το θέμα, πολύ σωστά το θέμα είναι, είναι στις πολιτικές τις οποίες υλοποιούν οι άνθρωποι και ποιες πολιτικές πιστεύουν. Ο κύριος Στουρνάρας είναι νεοφιλελεύθερος από Κούνια. Και αν διαβάσετε και μία συνέντευξη την οποία έχει δώσει σήμερα, που δεν πιστεύω ότι είναι μία συνέντευξη με την οποία αναζητεί κάποιο είδους συνένεση, στην οποία λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα ο Τσίπρας προσωπικά, καταστρέφει εσκεμμένα τη χώρα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν αναζητεί την συνένεση. Αυτό είναι όμως απάντηση σε αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι επιλογή Σόιμπλε ο Στουρνάρας. Όταν κάνεις τέτοιο πράγμα, τι θες να σου πει? Ευχαριστώ πολύ. Μόνος του το είχε πει ο κύριος Στουρνάρας. Μα είναι κουβέντα τώρα ότι είναι επιλογή του, βρέσει Γιώργο. Δεν το είπε μόνος του ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε αυτό? Το έχει ομολογήσει και καμαρώνει κιόλας. Διότι αυτό είναι το χάλι της Ελλάδας. Διάφοροι τύποι καμαρώνουν ότι είναι επιλογή του Σόιμπλε. Είπε ότι είναι επιλογή του Σόιμπλε. Είπε ότι ξέρω αυτό, το συμφέρον της Ελλάδας είναι το κούρεμα. Πήγα στο Σόιμπλε, του το κάρφωσα και μου είπε Γιάννης forget it. Τώρα τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Πάντως τότε ήταν αρεστός του Σόιμπλε ο κύριος Στουρνάρας. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητούμε. Τότε είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Είναι ένα πράγμα, Χριστίνα μου, αρεστός. Άλλο πράγμα θέλω να συζητώ με κάποιον, γιατί μπορώ να συζητήσω μαζί του. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Τώρα θέλουμε να κάνουμε σαλτσούλα σε όλα αυτά. Εντάξει, μπορούμε να βγάλουμε από συμπέρασμα τα λέει, παιδιά, και καμαρώνει γι' αυτά. Καμαρώνει γιατί είναι άνθρωπο που λες εσύ όμως. Δεν είπε αυτό που λες εσύ. Επιλέξει το είπε. Γιάννης forget it. Εντάξει. Συνέφερε την Ελλάδα, αλλά δεν άρεσε στο Σόιμπλε, μου είπε Γιάννης forget it. Σπυρό να ρωτήσω λίγο τον κύριο Κυριτσικάκη. Και ο κύριος Στοχάρης δηλαδή δεν άρεσε στο Σόιμπλε, γι' αυτό έφυγε? Με τον κύριο Θεοχάρη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διότι ο κύριος Θεοχάρης, με εντολή Σαμαρά, όπως γίνονται όλα στην Ελλάδα, είχε φροντίσει να φορολογεί τους φτωχούς και να αφήνει στο απειρόβλητο τους πλούσιους. Αναρωτιέμαι δηλαδή γιατί τον ξυλώσανε. Είναι αποδιοπομπαίο τράγος. Είναι επειδή έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές μέσα σε 15 μέρες. Μήπως σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής, κύριε Κυρίτση? Το αποκλείεται αυτό? Μήπως σηματοδοτεί και μία αλλαγή στρατηγικής, γιατί κατάλαβε αυτά τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση? Ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους τώρα. Και κάποια πράγματα που είχε προαναγγείλει ο κύριος Θεοχάρης και τα οποία δεν μήπως ανασταλεί στο ένα μικρό μέρος. Όπως, γιατί ακούω και λέω, ακούω ότι λένε ότι ναι, φταίει ότι φορολόγησε κάτι ομόλογα και θα αυξηθούν τα spread, λες και δανειζόμαστε από τις αγορές και μας ενδιαφέρει αν θα αυξηθούν τα spread, δηλαδή λέγονται ανέκδοτα. Κατά τη γνώμη σας, κακώς έφυγε, Γιώργο, κακώς έφυγε ο Θεοχάρης από Έπρεπε να φύγει μαζί με όλη την κυβέρνηση. Οι πολιτικές με ενδιαφέρουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ένας. Πώς να το πούμε. Είναι ένας αξιωματούχος της διοίκησης χωρίς πολιτική ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη την έχει ο Στουρνάρος και για τον Στουρνάρα την έχει ο Σαμαράς. Αυτή είναι η πυραμίδα στη χώρα. Απλώς ήταν στοχοποιημένος, επειδή ακριβώς δεν είναι πολιτικός και είχε και την ελαφρότητα να κάνει πολιτική μέσω του Twitter, πράγμα το οποίο τον στοχοποίησε, γι' αυτό ήταν εύκολο να τον φάνε τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Να τον φάνε τώρα. Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας και τον κύριο